Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Καλή εβδομάδα επίσης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στον τεμαράζ εορτών. Παιδιά, είναι από τις πιο δύσκολες εποχές, να ξέρετε. Διότι είσαι συνέχεια σε έναν αγώνα δρόμου να προλάβεις να τους ευχηθείς όλων. Και κάποιος θα χάσει, είναι το μόνο σίγουρο. Εμένα δεν με διασκεδάζει όλη η ιστορία πάντως. Ξεκινάει εκεί με την Κατερίνη και τη λένε κάπου στη δική μου γιορτή. Πω, δεν θα γίνω πυρόγα. Μετά μια 40 μέρες πανηγύρι. Εντάξει, λόγια τα πανηγύρια είμαστε, μην τρελαθούμε. Και κάπως έτσι ήταν και χθες η άμυνά μας για τα πανηγύρια. Ο Γερμανός κατέβασε, νομίζω, την καλύτερη δυνατή δεκάδα που μπορούσε, ειδικά στο κέντρο. Με Σομποσλάι, Μακάλιστερ και Χράβενμπεργκ. Μπροστά την γνωστή τριάδα Ντίας, Νούνιες και Σαλάχ. Και πίσω το αυτονόητο. Η μόνη, ας πούμε, αν θέλετε, αλλαγή που μπορούσε να γίνει, που έπρεπε να γίνει αναγκαστικά, συγγνώμη, ήταν του Κέλεχερ. Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, ζωηρότητα. Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι η Φούλαμ δεν κλείστηκε πίσω ταμπούρι, όπως κλείνονται στις ομάδες τύπου Μπέρνλι. Και έγινε ένα πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Πιέσαν αρκετά αυτοί στο δικό τους μισό, αλλά και πολλές φορές στο δικό μας μισό. Όμως οι δικοί μας είχαν την πολυτέλεια και τους χώρους για να κινηθούν και να αναπτυχθούν. Δυστυχώς για μας χθες βρέθηκε σε κάπως μέτρια μέρα ο Σομποσλάι και τον ακολούθησε σε έτσι και έτσι, ας πούμε, δραστηριότητα ο Χράβενμπεργκ. Πολύ καλός ο Μακάλιστερ, ο οποίος πέρα από τον γκολ ήταν γενικά εξαιρετικός αμυντικά και επιθετικά και τον βοήθησε σε αυτό και ο Τρέντ, ο οποίος πέρα από τον γκολ που σημείωσε και πήραμε 4-3 και κερδίσαμε το παιχνίδι, ήταν πολύ καλός, είχε και ένα δοκάρι, είχε ένα γκολ το οποίο χρεώθηκε αυτόν τον γκολ στο Λένο, ατυχώς η μπάλα στο δοκάρι που έσκασε, χτύπησε την πλάτη και πήγε μέσα. Οπότε δεν μπορούσε να χρεωθεί γκολ. Κρίμα, ήταν άριστη εκτέλεση του γκολ. Όμως η ομάδα πιάστηκε τραγικά στον ύπνο από την κάκιστη εμφάνιση πρώτα απ' όλα του Μάτιπ και τον ακολούθησε σε μετριότητα ο Βαντάικ. Το αμυντικό μας δίδυμο πιάστηκε στον ύπνο πάρα πολλές φορές. Αρκεί να σας πω ότι στο πρώτο γκολ, αν θυμάστε, βρέθηκε σε θέση δεξιού μπακ ο Μάτιπ, ο οποίος δεν έκανε καμία κίνηση. Παρακολουθούσε τον Ρόμπινσον, έκανε πολύ άνα την παλιά στον Βίλσον, όπου εκεί στην ουσία πήγε να τον μαρκάρει ο Τρέντ και δεν τον πρόλαβε απλά, με τον Κέλεγερ να το τρώει σαν σε ρυθμό προπόνησης. 2-1 με ένα εκείνο το εκπληκτικό σουτ του Μακάλιστερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε, το ζήγησε και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι όταν έδινε την κίνηση διαισθάνθηκα ότι θα σουτάρει, αλλά δεν φανταζόμουν αυτή την απίστευτη τροχιά της μπάλας. Ήταν εκπληκτικό το γκολ. Και 2-2 με ένα γκολ το οποίο αμφισβητήθηκε αρχικά ως offside, αλλά το πόδι του Νούνιες, προσέξτε τι σας λέω, το πόδι του Νούνιες κάλυπτε τους επιθετικούς, τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε θέση βολής της Φούλαμ. Το βασικότερο μειονέκτημα στην όλη υπόθεση είναι ότι αν προσέξετε καρέ-καρέ τη φάση, ο Νούνιες φυλάει έναν επιθετικό, έναν επιτιθέμενο και μπροστά από τον δικό του παίχτη που προσέχει είναι κι άλλος. Και εκεί φυσικά εκτίθεται πάλι ο Σομποσλάι με τον ο Μάτιπ, συγγνώμη, και ήταν και ο Σομποσλάι, οι οποίοι απλά παρακολούθησαν τη φάση. Έχω πάρα πολλά παράπονα από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και ο Βαντάικ. Σε πολλές περιπτώσεις άργησε, σε κανένα δυο περιπτώσεις μάλιστα κράτησε την μπάλα λίγο παραπάνω με ρίσκο. Ευτυχώς από την άμυνα ξεχώρισε πάρα πολύ ο Κώστας, πάρα πολύ, πολύ σταθερός. Χρεώθηκε και μία assist που μπράβο στον Κώστα, ήταν πολύ καλός. Όπως επίσης και ο Τρέντ, τον οποίο Τρέντ ευτυχώς μάλλον το πήρε απόφαση ο Γερμανός ότι όλοι έχουν δίκιο εκτός από αυτόν, στο κομμάτι Τρέντ στο κέντρο. Και έκανε την αλλαγή και έβαλε τον Γκόμες μέσα στο 64. Ναι, ξέρω, κάποιοι διαμαρτύρεστε για τον Γκόμες, λυσάτε. Ναι, ο Κέρε, παιδιά, τι να κάνει. Αυτόν έχει δεξιό μπακ.
Και τώρα το σενάριο να έπαιζε με 3 στην άμυνα, εδώ με 4 παρουσία και πάλι δεν έβγαινε η άκρη. Να έχεις τελείως τρύπα, δηλαδή να μην έχεις κανένα άνθρωπο εκεί. Εν διάθεση περιπτώσει, έβαλε τον Γκόμες και ανέβασε τον Τρέν στο κέντρο, έβγαλε τον Μέτριο δυστυχώς ο Μποσλάι, αλλά και τον Χράβενμπεργκ, και έβαλε μέσα τον, στην θέση του Μάτι, που ο οποίος τραυματίστηκε, και ένας θεός ξέρει πότε θα επιστρέψει, τον Κονατέ, έβαλε Χάκπο και τον Γκόμες. Έτσι πέρασε τον Τρέν στο κέντρο, το οποίο φυσικά έδωσε μεγάλη πνοή, γιατί έδωσε βοήθεια στον Μακάλιστερ να κινηθούν πιο γρήγορα και να πάρουν μπροστά. Οι Cottagers βρέθηκαν μπροστά στο σκορ στο 80, σε μια φάση όπου ο Βίλιαν έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα, και το όλη την άμυνα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γκόμες τον φίλε και περίμενε να δει τι θα κάνει. Δεν πήγε πιο κοντά του, εκεί ήταν λαθασμένη αντίδραση, αν θέλει να τον περιορίσει, με αποτέλεσμα και ο Κονατέ να μην κοιτάζει καν, να κοιτάζει μόνο τη φάση, να μην βλέπει ποιος έρχεται από πίσω. Και φυσικά ο παίχτης που ήρθε από πίσω έκανε τη σέντρα. Εκεί ήταν και το μόνο, αν θέλετε, σκιερό, όχι μελανό, σκιερό σημείο του Κώστα στην εμφάνισή του, ότι δεν πήδηξε να διεκδικήσει την μπάλα όσο χρειάζεται, δεν πήδηξε με πάθος, και γενικά ο Κώστας με τις κεφαλιές δεν το πολύ έχει. Αν προσέξετε τις φάσεις που διεκδικεί κεφαλιά, θα το καταλάβετε ότι ο Κώστας δεν είναι της διεκδίκησης στο σώμα με σώμα στον αέρα. Ίσως και να το φοβάται. Αυτό είναι ανθρώπινο. Είναι καθαρά θέμα δουλειάς. Αν ο Κώστας το αντιληφθεί και θέλει να το δουλέψει, όφελος του θένει και όφελος της ομάδας. Αλλά για την περίπτωση, ο Κώστας αντίδρασε εκεί, θα έλεγα εγώ, χαλαρά, και τον πήρε παραμάζωμα ο άλλος, με τον Κέλεχερ για άλλη μια φορά να παρατηρεί την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα. Να υπενθυμίσω ότι και ένα γκολ που ακυρώθηκε της Φούλαν ορθώς, και ας αυτό η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Δηλαδή, χτες ο Κέλεχερ, ό,τι πήγαινε προς τα μέσα, έγραφε. Εντάξει, κανένα δύο φορές έπιασε την μπάλα, so what. Είναι αγνώριστος με τον goalkeeper πέρσι πρόπερσι, ο οποίος, επειδή κάποιος θα πει, ναι, δεν έχει συγχρονόμενα παιχνίδια, δεν έχει ρυθμό, δεν έχει ροή, και λέω εγώ μισό λεπτό. Επειδή εμένα μου αρέσει να μην βρίσκω δικαιολογίες πριν εξετάσω τα δεδομένα, και λέω, ο ίδιος θεματοφύλακας πέρσι και πρόπερσι δεν έμπαινε στη χάση και στη φέξη στο link up. Αντιμετώπιζε υποδέστερα αντιπάλους. Ναι, μπορεί να το θέσεις και έτσι. Καμία αντίρρηση. Όμως ήταν εξαιρετικός όποτε χρειάστηκε. Και στη τελική ανάλυση, στους τελικούς, και ειδικά στη διαδικασία όταν με την Τζέλση πήρα, χτυπήσαμε τα πέναλτι, χτύπησε και πέναλτι, δηλαδή και απέκρουσε και. Δηλαδή ήταν σταθερός. Θα μου πείτε, ήταν σε καλύτερη μέρα και η άμυνα. Ναι, αλλά εκεί χρειάζεσαι και το τερματοφύλακά σου. Αν λοιπόν ο Κέλεγερ, ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας κατά βάση, δεν σταθεροποιήσει την απόδοσή του και δεν δείξει πάθος, γιατί εγώ εκεί που θεωρώ ότι ο Κέλεχερ υστέρησε χτες, ήταν στην φάση του πάθους. Δηλαδή δεν είχε, ρε παιδί μου, να φωνάξει, να κάνει, να μανουριάσει. Και ξέρετε και κάτι, ο θεματοφύλακας δεν είναι πια Λυκόπουλο, δεν είναι 19-20 χρονών, είναι πιο μεγάλος. Βάλτε από μόνοι σας το transfer mark, να δείτε την ηλικία του, για να μην σας δίνω εγώ σκονάκι, να σας δίνω όλα έτοιμα, μας σημαίνει τροφή. Εν διάθεση περιπτώσει, στην επίθεση διαφωνώ με την υπερβαθμολόγηση των Ντίας και Σαλάχ, για ένα και σημαντικό λόγο. Ο Σαλάχ έκανε, μπορεί και όλες τις πάσεις του λάθος, ήταν εξωπραγματικά βιαστικός, ενώ ο Ντίας σε συγκεκριμένες στιγμές που μπορούσε να είναι πιο ομαδικός, πήρε την τελική προσπάθεια μόνος του και την σκόρπισε. Ο Νούνιες ήταν άτυχος εκείνη τη φάση στο σούτ στο δοκάρι, θα μπορούσε να έχει γράψει, μιλάμε απίστευτα. Όπως επίσης σε κάποιες άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να, εντάξει, λένε πολύ διάφορα για τον Νούνιες, okay, εγώ διαφωνώ κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο συγκεκριμένος κάνει άλλη δουλειά, και αν δείτε στο 4-3 η μπάλα πάει έξω και την προλαβαίνει, μιλάμε στον αέρα, και την γυρίζει πάλι προς το κέντρο, όπου εκεί γίνεται όλη η ιστορία με τον Κώστα να κάνει την διεκδική την κεφαλιά, όλος παράδοξος. Και φυσικά η μπάλα πήγε στον Τρέντ, όπου και έγραψε το 4-3. Από αυτούς που μπήκαν, πολύ καλή παρουσία ο Έντο, ο οποίος στο κέντρο βοήθησε πάρα πολύ, μάρκαρε και σε δεδομένες στιγμές έβαλε το ποδαράκι στη φωτιά, που έτσι όπως το βάζει ο Ιάπωνας, δεν το βάζει κανείς άλλος στην ομάδα.
Ο Χακ που είχε αξιοπρόσεκτη παρουσία, νομίζω ότι και ο Κονατέ, αν εξαιρέσει κανείς τη φάση του 2-3 των Λονδρέζων, δεν ήταν κακός. Αυτά θα έλεγα σε γενικές γραμμές. Θα έλεγα ότι η άμυνά μας τες δεν δικαιολογεί στο μεροκάματό της και ειδικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο με το θεματοφύλακα και μπλέξαμε σε μια περιπέτεια η οποία θα μπορούσε να έχει λήξει με το χειρότερο δυνατό σενάριο και να βρεθούμε εκτεθειμένοι χωρίς λόγο. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να γίνει μάθημα σε πολύ κόσμο το χθεσινό παιχνίδι, σε πολύ κόσμο μέσα στην ομάδα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει όντως να αποκτηθεί ένα κανονικό δεξιμπακ, γιατί ο Γκόμες το ξέρουμε ότι είναι center back κατά βάση, ασχέτως αν έχει παίξει τα άκρα της άμυνας, αυτό δεν λέει για τίποτα. Και επίσης είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτηθεί ένα αμυντικό half και δει ο Αντρέ. Για όποιους έχουν δει στιγμιότυπα από παιχνιά του Αντρέ με την Φλουμινένσε, θα καταλάβετε πόσο σημαντικά χρήσιμος, πόσο σημαντικός θα είναι ο παίκτης και πόσο χρήσιμος θα είναι στο παιχνίδι της ομάδας αυτή τη στιγμή όπως είναι. Έχω την αίσθηση ότι θα απελευθερώσει πάρα πολύ η Μακάλιστερ, θα βοηθήσει ο Μποσλάι να πάρει ανάσες, ο οποίος κάποια στιγμή θα έσκαγε. Δηλαδή, από την αρχή της σεζόν, τρέχει ακατάπαυστα. Πρέπει να είναι μέχρι πριν το προηγούμενο παιχνίδι της Κυριακής, να είναι τρίτο στα χιλιόμετρα στην Premier League. Αυτό λοιπόν λέει πολλά. Και για όποιον έχει δει παιχνίδι στο γήπεδο, ο Ούγκρος προσπαθεί να κάνει και διαχείριση των δυνάμεών του, ώστε να είναι και στα 90 λεπτά ετοιμοπόλεμος. Αυτό λοιπόν έχει καταπώνηση. Και είναι επικίνδυνο σημείο για τον Ούγκρο να είναι Δεκέμβρη μήνα κλαταρισμένος. Σαφώς κάνουν όλοι κοιλιά στην απόδοση, αλλά αυτό όμως δεν θα μας βοηθήσει σε αυτή την παρούσα φάση. Υπόψη ότι έχουμε Τετάρτη παιχνίδι και Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν θα πάρουμε ανάσα και αν το θυμάμαι σωστά, έχουμε και ένα παιχνίδι link up να εκκρεμεί. Το οποίο και okay, θα μου πει κανείς θα παίξουν οι μικροί κολοπού, ναι, αλλά άμα χρειαστεί θα μπουν και μεγάλοι και θα τα καταφέρουν οι μικροί για την πρόκριση. Διότι η ομάδα φέτος στο 95% έχει το roster που χρειάζεται για να διεκδικήσει τρόπαια. Δεν θα πω 1, 2, 3, 4, να διεκδικήσει τρόπαια, πληθυντικός, το οποίο σημαίνει πάνω από ένα. Αυτά εν ολίγης, θα πω ότι λυτρωθήκαμε στο τέλος και λυτρωθήκαμε από ένα μπελά που δεν χρειαζόταν και νομίζω ότι πριν τη σέντρα δεν περίμενε και κανείς μας. Ομορφιά ποδοσφαίρου, ναι, το απολαύσαμε στο μέγιστο. Όμως θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τα ηρεμιστικά και τα καρδιακά προβλήματα για όσους τα έχουν. Αυτά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Το preview με τη Sheffield θα βγει νωρίτερα, καθότι αύριο και μεθαύριο έχω πολλές ώρες δουλειά και δεν θα έχω δυνατότητα να το γυρίσω αύριο. Αυτά. Σας ευχαριστώ που ήταν παρέα μου. Περιμένω τα σχόλιά σας και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Στη μέρα και σε όλη την εβδομάδα φυσικά. Γεια σας.